Με τους καλεσμένους θα έρθουμε στα εσωτερικά ζητήματα, έτσι και αλλιώς και τα ζητήματα, τα θέματα του εξωτερικού με μια εσωτερική ματιά θα τα προσεγγίσουμε. Λοιπόν, να δούμε ποιους έχουμε μαζί εδώ απόψε για να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι των θεμάτων τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκος Παπάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δύο καλοί συνάδελφοι. Νίκος Βέρκος, Νίκος Ελευθερόγλου, καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Χορεύοντας με τους Νίκους σήμερα πάντως. Τρεις Νίκοι. Είμαι ο μοναδικός. Λοιπόν, επειδή στην Ιερουσαλήμ που ήμουν εγώ, οι γιορτές κρατάγανε 40 μέρες. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω ένα χρόνια πολλά και στους τρεις που είστε απόψε εδώ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχαμε απόψε τον Μανώλη Κοτάκη μαζί μας. Λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Οπότε. Πάμε. Από την εφημερίδα Δημοκρατία έχουμε. Εγώ και από την Εστία θα ήταν ο Μανώλης αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, οπότε πάμε με τους τρεις μας απέναντι στον Νίκο Παπά για να ξεδιπλώσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Και η επικαιρότητα σήμερα, τουλάχιστον για μένα, ένα στίγμα έντονο έχει δώσει ο κύριος Καμένος, μιλώντας νωρίς το πρωί στην Λάρισα, στην στρατιά εκεί, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι, διαφορετικά από τις προηγούμενες φορές, όταν αυτή η συμφωνία ψηφιστεί από την Συμφωνία των Πρεσπών, ψηφιστεί για το Μακεδονικό από το Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, στα Σκόπια, εκεί εγώ θα παραιτηθώ από Υπουργός Άμυνας. Ακούγοντας τον κύριο Καμένο, όλο ένα και περισσότερο έχει κάποιος την αίσθηση ότι πλησιάζει αυτή η στιγμή του διαζυγίου με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή οι δηλώσεις που έχει κάνει για το Μακεδονικό είναι διαφορετικές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, σας ανησυχεί η προσέγγιση αυτή του κυρίου Καμένου, του εταίρου σας? Κοιτάξτε, είναι προφανώς μια εικόνα η οποία δεν είναι ευχάριστη. Είμαστε μια κυβέρνηση συνεργασίας και σε ένα κρίσιμο θέμα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, τις οποίες βεβαίως δεν έχουμε κρύψει. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι και υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων υπάρχει χρόνος ακόμα να πιστεί και ο Πάνος ο Καμένος και οι βουλευτές του ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Σήμερα είχαμε και μία άλλη εξέλιξη, διότι δημοσιοποιήθηκε μία συλλογική απόφαση από το ποτάμι. Θα έρθουμε και σε αυτό αμέσως μετά. Φαίνεται, γιατί το λέω? Το λέω διότι φαίνεται αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να προχωρήσει και να υπερψηφιστεί η συμφωνία. Θα το δούμε, θα το βάλουμε κάτω και με αριθμούς. Αλλά εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, κύριε Χαρίτο. Είναι προφανές ότι αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη. Να θυμίσω εγώ ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες συλλογικά δεν έχουν τοποθετηθεί απέναντι στο ενδεχόμενο στήριξης ή απόρριψης μιας πρότασης μομφής, αν αυτή έρθει αύριο από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Εγώ δεν ξέρω αυτό που λέτε. Εγώ ξέρω ότι στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί που δυστυχώς αυτή η δημόσια δήλωση επισκιάστηκε από άλλες εξελίξεις, ο Πάνος Καμένος δήλωσε ευθαρσώς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει πρόταση μομφής που θα έρθει ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση. Και νομίζω και η σημερινή δήλωση απέχει από αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, όταν λέει κάποιος θα παραιτηθώ από υπουργός, σημαίνει δεν θα είμαι υπουργός. Το τι ακριβώς θα γίνει, μένει να το δούμε, ας το πω έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια στη δημόσια συζήτηση να πιστεί και ο Πάνος ο Καμένος και άλλοι βουλευτές των ΑΝΕΛ ότι η συμφωνία αυτή είναι θετική για την Ελλάδα και υπέρ των συλλογικών συμφερόντων και της περιοχής των Βαλκανίων, στην οποία περιοχή η Ελλάδα παίζει έναν ηγετικό ρόλο θέλοντας και μη. Οι τελευταίες δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα από τον κύριο Ζαεφ στη γειτονική πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας επιβάρυναν την κατάσταση στη χώρα μας. Θεωρείτε ότι ήταν δηλώσεις οι οποίες ήταν αναμενόμενες από την κουβέντα που είχε γίνει στο παρελθόν μεταξύ Ζαεφ Τσίπρα, ή για να διαχειριστεί το εσωτερικό του έχει σηκώσει τους τόνους, προκαλώντας κοιτώντας τον παλάκι σε εσάς πάντα, για να πάντα υπάρχει, πάντα υπάρχει πτυχή της διαχείρισης της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και της συζήτησης, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια διεθνή συμφωνία. Και η διεθνή συμφωνία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Φαίνεται ότι οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας δεν μιλούν επί του προκειμένου, και μιλάω για την πτυχή η οποία προκάλεσε την ανησυχία γενικώς για λαό, μιλούν για την ομογένειά τους. Όπως μιλούν αντίστοιχα και το δικό μας σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 108 είναι. Μάλλον τη λέξη διασπορά, αυτή ήταν η διαφορά που υπάρχει στην Ελλάδα. Εντάξει, αλλά αυτό είναι νομίζω απολύτως συμβατό με τις πρόνοιες της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία λέει ακριβώς ότι τελειώνουμε με τους αλυτρωτισμούς. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχει κάθε δυνατότητα και ευκαιρία η Ελλάδα
να πάψει να φοβάται. Δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να φοβάται κανέναν. Είναι μια χώρα η οποία ξαναστέκεται στα πόδια της, διεκδικεί κεντρικό ρόλο στα Βαλκάνια και προϋπόθεση για να τον παίξει αυτό το ρόλο είναι να λύσει τα προβλήματα με τους βόρειους γειτονές της. Οι δηλώσεις και αμέσως μετά ο λόγος στους συναδέλφους, όχι δηλώσεις, η απόφαση η οποία λήφθη απόψε στο ποτάμι 4-2 ήταν η τελική τοποθέτηση. Τέσσερις θα στηρίξουν τελικώς από την κοινοβουλευτική ομάδα τη συμφωνία όταν αυτή έρθει στο κοινοβούλιο. Δύο, ο κύριος Ψαριανός και ο κύριος Αμυράς δεν θα στηρίξουν, θα τοποθετούν αρνητικά. Είναι μια ανάσα για την κυβέρνησή σας. Ανάσα για την Ελλάδα μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν πραγματικά το ποτάμι φαίνεται ότι μένει στην αρχική του τοποθέτηση, διότι υπήρξε μια περιραίωση ατμόσφαιρα για κάποια δημοσιεύματα, κάποιες αμφίσιμες δηλώσεις, οι οποίες βάζανε ερωτηματικό στο αν το ποτάμι θα στηρίξει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν δούμε δηλαδή, αν θυμηθούμε τα πρωτοσέλιδα του περασμένου Σαββατοκύριακου, νομίζω ότι ήταν το κεντρικό θέμα. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να έχουμε Σαββατοκύριακο ένα θέμα το οποίο έχει περπατήσει, ας πούμε, σε μεγάλη γκάμα εφημερίδων. Εκτιμάται ότι αυτή η δημόσια πίεση λειτουργήσε στο να πάρει μια σαφή θέση, ξανάγκασε το ποτάμι στο να πάρει μια σαφή γιατί θέση. Δεν λειτουργήσε. Αυτό που εγώ μπορώ να πω και θέλω να το υπογραμμίσω είναι ότι είναι θετικό ότι το ποτάμι μένει στην θετική στάση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ούτε μπορώ και να σχολιάσω βεβαίως και τα ισοκομματικά του κόμματος αυτού. Λοιπόν, Νίκος Σβέρκος. Το πολύ απλό ερώτημα, θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή, τι εκτιμάτε? Διότι αν έχουμε αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική πλειοψηφία εντός της Βουλής, η οποία φαίνεται να μην εξασφαλίζεται και να μην είναι απολύτως υπέρ της Συμφωνίας, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αναζητήσει η κυβέρνηση τη συνένεση σε άλλους χώρους. Έχουμε επίσης την... Εκ των πραγμάτων, μια παρένθεση σε αυτό που είπες. Ναι. Αν βάλει κανείς τα κουκιά κάτω αυτή τη στιγμή, 149. Αν τα βάλουμε, ναι, περίπου εκεί. Είμαστε κοντά στο 151, αλλά υπολοιπόμεθα ακόμα όσον αφορά αυτή την καταμέτρηση. Αλλά θα τα καταφέρει η κυβέρνηση να τους πείσει. Γιατί το λέω. Και θα σας πω το εξής, ότι βλέπουμε ότι από τη μία έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι αναφανδόν κατά. Μάλιστα, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ποιος είναι πιο κατά από αυτή τη συμφωνία. Βλέπουμε το κίνημα αλλαγής επίσης, που θα ανέμενε κανείς να έχει μια στάση θετική υπέρ της λύσης και υπέρ της συγκεκριμένης λύσης. Και βέβαια, οι συσχετισμοί στο ποτάμι δεν είναι ιδιαίτερα θετικοί. Θα το καταφέρετε? Θα το καταφέρουμε και νομίζω ότι θα έχουμε και εδώ θετική έκπληξη. Γιατί θα είμαστε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή, εάν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και όντως μέσα Γενάρη έχουν συντελεστεί οι συνταγματικές αλλαγές στη γείτονα χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη ή αμφισβήτηση για το εάν οι γείτονές μας εννοούν να εφαρμόσουν αυτά που συμφωνήσαμε. Αυτά που συμφωνήσαμε, για να δούμε και την άλλη πλευρά, δεν είναι εύκολα πράγματα για μια χώρα. Αλλάζουν το σύνταγμά τους, αλλάζουν το όνομά τους. Καλώς για όλους μας και για τις δύο χώρες και για όλους τους γείτονες. Τελειώνουμε με τους αλυτρωτισμούς και κυρίως τελειώνουμε και με αυτό που ανησύχησε και ανησυχεί ενδεχομένως μεγάλο κομμάτι της ελληνικής γνώμης, η οποία νομίζω ότι καθώς περνούν οι μέρες και ενημερωθεί καλύτερα, θα πιστεί ότι η συμφωνία αυτή είναι θετική. Τελειώνουμε με την αμφισβήτηση της ελληνικότητας της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό ήταν το αγκάθι το μεγάλο, νομίζω, το οποίο δεν μπορούσε η Ελλάδα σε καμία περίπτωση να το κάνει αποδεκτό. Έγινε μια δραματική αλλαγή ηγεσίας στη γειτονική χώρα. Τελειώσαμε με αυτού του τύπου τις ερμηνείες της αρχαίας ιστορίας και νομίζω τα θετικά βήματα εδώ είμαστε να τα αξιολογούμε σε κάθε φάση. Έτσι, βάζω τον αστερίσκο, διότι είχαμε τις δηλώσεις αυτές οι οποίες μας κάνανε όλους να αναρωτηθούμε αν τα πράγματα βαίνουν ομαλώς. Φαίνεται ότι βαίνουν ομαλώς. Οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί είναι στο πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας και είμαστε αισιόδοξοι ότι και εδώ θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Στον Άρτσο, κύριε Υπουργέ, κάτι άλλο. Είδαμε πολύ οξυμένους τόνους στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πήρε τις συντάξεις και έκλεισε το Σκοπιανό. Τι γίνεται τελικά? Εντάξει, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μετανιώσει που το είπε αυτό, που το ανέφερε. Διότι αν δεν το είχε μετανιώσει, θα είχε βγει να το επαναλάβει.
Δυστυχώς αυτό που κατάφερε κατά τη γνώμη μου είναι να φέρει ένα κέριο πλήγμα στη δική του την αξιοπιστία και να δώσει και στους Έλληνες να καταλάβουν το εξής, ότι εάν ο Μηγέννητο αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, θα είχαμε και άλλη το Μακεδονικό και τις συντάξεις κομμένες. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Διότι δεν είπε ότι είναι προϊόν συναλλαγής. Είπε ότι είναι προϊόν συναλλαγής. Δεν θα έμπαινε σε αυτή τη συναλλαγή. Και να σας θυμίσω ότι και το κόψιμο των συντάξεων ήταν και στο πρόγραμμά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το στοιχείο το οποίο θύμωσε τον κύριο Χατζηδάκη. Συνεπώς θεωρώ ότι αποδείχθηκε, νομίζω, από αυτή την έτσι, φράση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία τάση αυτά τα ζητήματα να τα αντιμετωπίζει με επιχειρήματα τα οποία μάλλον δεν ταιριάζουν για ένα επίπεδο κοινοβουλευτικής συζήτησης και ενδεχομένως αλλού να μπορεί να συζητιόνται. Εμείς όταν το πρωτακούσαμε λέμε δεν μπορεί, θα είναι μια ακραία έκφραση κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά φαίνεται ότι ό,τι ακούμε από τον κύριο Γεωργιάδη τη Δευτέρα, τα ακούμε από τον κύριο Μητσοτάκη την Τετάρτη. 24 ώρα διαφορά έχουν. Υπήρξε όμως και κάτι ακόμα, μετά την, αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή. Και έχει να κάνει με το εξής. Αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί μια συγκέντρωση στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στη Θεσσαλονίκη, με ομιλητή μάλιστα τον Πρόεδρό του και Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και ήταν με σήμερα δηλώσεις, αφενός μια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, την τοπική της Θεσσαλονίκης, όπου ουσιαστικά κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πάει να βάλει φωτιά στη Βόρεια Ελλάδα και ότι είναι, τέλος πάντων τώρα το βάζω με δικά μου λόγια, εμπριστική αυτή η παρουσία του, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχουν την ίδια ώρα καλέσματα από κάποιες μακεδονικές ενώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, κάποιες αντισυγκεντρώσεις. Και είδαμε μάλιστα και τον κύριο Αβγενάκη, ή για παράδειγμα είδαμε και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβγενάκης, αν δεν κάνω λάθος ήταν, αν δεν είναι, να με συγχωρέσει και ο ίδιος, ο οποίος παρήχε ανοιχτά στήριξη σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να μπερδεύουμε το δικαίωμα του συναθρίζεστε έτσι, με την πολιτική απόφαση κάποιος να κάνει αντισυγκέντρωση. Οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Όπως αν ήταν τα συλλαλητήρια της Μακεδονίας, κάποιος έκανε αντισυγκέντρωση για να φέρει σε αντιπαράθεση στο πεζοδρόμιο τους ανθρώπους που έχουν τη μία άποψη με την άλλη, θα ήμασταν απολύτως αντίθετοι. Πόσο μάλλον όταν έχουμε την ομιλία του Προέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος και Πρωθυπουργού σε ένα στάδιο στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αβγενάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν άλλο ένα 24ωρο να περισσώσουν την τιμή τους. Διότι αυτό που έκαναν είναι, νομίζω, πέρα από τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Χρειάζεται μια σαφής οριοθέτηση όλων των πολιτικών δυνάμεων από τέτοιου τύπου πρακτικές. Διότι φαίνεται αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό πριν λίγο καιρό στη Βουλή, να δούμε πώς θα πάτε στη Θεσσαλονίκη, έρχεται τώρα να μπει σε εφαρμογή. Δεν ήταν δηλαδή ένα λεκτικό ατόπιμα. Ένα ερώτημα επίσης. Ήταν μια μεθοδευμένη κίνηση ανοχής απέναντι σε τέτοιες υπολογίες. Ένα ερώτημα επίσης το οποίο κυκλοφορεί και συζητιέται έτσι έντονα είναι ποια είναι η αναγκαιότητα για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι μια προεκλογικού τύπου χαρακτήρα ομιλία αυτή? Αυτό, ξέρετε τι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από την αρχή της διακυβέρνησης, ο Τσίπρας υφίστατο δύο λογιών κριτική. Όταν αργούσε να κάνει περιοδία και είχαμε καιρό να τον δούμε σε μια δημόσια, είναι κλεισμένο στο Μαξίμου. Όταν βγαίνει για να περιοδεύσει, να κάνει μια συγκέντρωση, να κάνει μια ομιλία, να τη εδώ πάμε για εκλογές. Τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει. Υπάρχει ένας, νομίζω, σχεδιασμός και μια στρατηγική από τη δική μας πλευρά να επικοινωνήσουμε, αλλά και με όρους μιας πολιτικής συγκέντρωσης, την επιθυμία μας να μπει πραγματικά η Μακεδονία σε μια νέα φάση. Διότι αν κάτι προδόθηκε σε σχέση με τη Μακεδονία, κύριε Χαρίτο και κύριε Ελευθερόγλου και κύριε Σβέρκο, είναι οι δυνατότητές της. Η Μακεδονία έχει καταπληκτικές δυνατότητες, οι οποίες αναδείχθηκαν και την περασμένη χρονιά, τη χρονιά που κλείνει σε λίγο καιρό, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλη η συζήτηση στην Διεθνή Έκθεση και γύρω από αυτή ήταν ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης και η Μακεδονία ευρύτερα ανακτά το διεθνή της ρόλο. Πώς να έπαιζε διεθνή ρόλο με τα νότα της γυρισμένα στο βορρά,
κατά τον ψυχρό πόλεμο. Δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Μάλιστα, λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα. Συνέχεια πάντως αυτό πάνω. Αν είναι σε συνέχεια. Μια πορεία έχω για το μακεδονικό αυτήν την εξέλιξη. Είστε μια κυβέρνηση που λέτε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, δεν κόψαμε τη συντάξη, αρχίζουμε και δίνουμε στους ανθρώπους πίσω κάποια πράγματα. Τι σας πίεσε να τα κάνετε τώρα, να ρισκάρετε την κυβερνητική σας συνοχή και να το αφήσετε για τη δεύτερη τετραετία? Κύριε Ελευθερόπουλο, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και σχολές στην εξωτερική πολιτική που, λένε ότι δεν αγγίζω προβλήματα. Διότι αν περάσει, ας πούμε, ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος δεν ανοίξει κανένα ζήτημα και τα αφήσει όλα σε εκκρεμότητα, πραγματικά μάλλον δύσκολα, εκτός αν υπάρχει καμιά διεθνής κρίση, ας πούμε, και έχεις απώλεια εδάφους, δεν ξέρω, ή αν υποστείς μια έτσι αποσπόντα διπλωματική ήττα, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα πραγματικά. Το πρόβλημα αυτό όμως ήταν εχρονίζουν. Έτσι, και κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι την Ελλάδα κάποιος την πίεσε για να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Η Ελλάδα ήθελε, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνεται τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει στην περιοχή, να λυθεί αυτό το ζήτημα και να πολλαπλασιάσει τη διπλωματική της ισχύ, κάνοντας τις συναντήσεις και με τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, με τις τριμερείς στην περιοχή μας, αναπόσπαστο κομμάτι δηλαδή αυτής της συνολικής αντίληψης, της συνολικής στρατηγικής, την οποία έχουμε, είναι και η επίλυση του Μακεδονικού. Περνώντας ημέρες, το πιστεύω βαθιά, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είχε ερωτηματικά θα πιστεί ότι η συμφωνία αυτή είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Το έχω δει στις περιοδίες, στις συνεχλέψεις, στις γειτονιές. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι αυτή η συμφωνία είναι που κάνει για πρώτη φορά τους γείτονες να λένε ότι η γλώσσα μας είναι γλώσσα η οποία προκύπτει από τις νότιες σλαβικές γλώσσες. Και βεβαίως ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Λοιπόν, ένα τελευταίο που θέλω να συμπληρώσω το ερώτημα του Νίκου του Σβέρκου νωρίτερα για το πώς εκτιμάτε ότι θα περάσει σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και το ποιοι θα στηρίξουν στο ελληνικό κοινοβούλιο το ναι απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών από αυτούς που σας λείπουν. 149 είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη στιγμή δεδομένα. Από εκεί και πέρα είδαμε στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό τη στάση του κυρίου Σαρίδη. Εκτιμάται ότι αντιστοίχως θα υπάρξουν βουλευτές από άλλα κόμματα οι οποίοι ενδεχομένως να ψηφίσουν τη γραμμή την κομματική και να σταθούν σε προσωπικό επίπεδο απέναντι σε αυτή τη συμφωνία? Καταρχήν να πω το εξής. Ο στόχος του να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές να στηρίξουν τη συμφωνία είναι ένας στόχος αυτονόητος, θεμητός και διαρκής. Ένα και στο χέρι. Το δεύτερο, για την πρόταση για τη στάση του κ. Σαρίδη. Είναι επίσης θετική και είναι θετική νομίζω και η πρόταση η οποία κατέθεσε για την αυξημένη δικαστική προστασία για τους ανθρώπους των χαμηλών εισοδημάτων. Και νομίζω ότι σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του σχεδίου του νόμου Παρασκευόπουλου που είχαμε και εμείς βάλει σε δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει μια λύση. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας πω τι και πώς, διότι υπάρχουν και θέματα τα οποία αφορούν εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, αλλά συνολικά νομίζω διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για να έχουμε και μια εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο. Θεωρώ λοιπόν ότι όπως και στο μέτωπο του προϋπολογισμού, έτσι και στα άλλα ζητήματα, ναι, μπορούμε να πείσουμε και άλλους βουλευτές. Δηλαδή, εάν κάποιος αυτόν τον προϋπολογισμό τον δει πραγματικά έξω από τις κεκτημένες ταχύτητες της κομματικής αντιπαράθεσης, είναι ένας προϋπολογισμός τομή. Για πρώτη φορά είναι επεκτατικός. Θυμηθείτε όλα τα χρόνια της κρίσης. Ακριβώς την ίδια περίοδο. Τι συζητάγαμε, κύριε Χαρίτο, στην πολιτική και τη δημοσιογραφία? Πόσα θα κόψουμε? Από πού θα κόψουμε? Και τώρα τι συζητάμε? Συζητάμε εάν καλώς δίνει η κυβέρνηση αυτά που δίνει εκεί που τα δίνει. Μας ακούνε μισθωτοί. Μας ακούνε συνταξιούχοι. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πάμε στην Αλβανία. Και θέλω να πάμε στην Αλβανία γιατί είχαμε μία εξέλιξη. Τη γνωρίζετε, τη γνωρίζουμε όλοι μας. Στην Νότια Αλβανία, στη Χιμάρα συγκεκριμένα, υπάρχει σε εξέλιξη μία προσπάθεια εδώ και δεκαετίες για να αποχαρακτηριστούν, για να δοθούν οι τίτλοι σε όσους από τη μειονότητα κατέχουν γη και ακίνητα στο νότο της χώρας. Δεν είχε